Κάποιοι λένε ότι δεν έχεις γνωρίσει πραγματικά την Ιταλία αν δεν έχεις επισκεφτεί την Νάπολη. «Vedi Napoli e poi muori», είπε ο Γκέτε. Έτσι και εμείς αποφασίσαμε να επισκεφτούμε τη βέρα Ιταλιανά πρωτεύουσα του Ιταλικού Νότου. Και η πρώτη μας στάση, Stazione della Metropolitana dell'Arte, ή ο σταθμός μετρού Toledo, που είναι σε πρώτη θέση στην κατάταξη που δημοσίευσε Daily Telegraph ως το πιο όμορφο ευρωπαϊκό σταθμό του μετρού. Χάρη στη θεαματική αρχιτεκτονική, πλέον είναι ανάμεσα στους συμβολικούς χώρους της σύγχρονης τέχνης της Νάπολης. Και που μέναμε, σε ένα παλάτι, σε ένα παλιό ενετικό παλάτι, το οποίο ήταν πλήρως ανακοινισμένο, με μια ωραία εσωτερική αυλή και με σύγχρονα διαμερίσματα. Τέτοια παλάτια υπάρχουν αρκετά στην πόλη. Και ξεκινάμε με πίτσα, γιατί αλλιώς πώς θα καταλάβεις ότι είσαι στη Νάπολη? Η Ιταλία οφείλει την γαστρονομική της φήμη στη Νάπολη. Είναι η πατρίδα της πίτσας, που για πρώτη φορά τη φτιάξανε για τη βασίλισσα που πήρε και το όνομά της. Και ναι, έχει τα περισσότερα εστιατόρια Michelin σε όλη την Ιταλία. Διαφέρει τόσο από τις κομψές πρωτεύουσες του Βορρά, που σχεδόν μοιάζει να ανήκει σε άλλη χώρα. Εκείνοι που επισκέπτονται την Νάπολη για πρώτη φορά, πρέπει να ξεχάσουν το μεγαλείο των Ιταλικών πόλεων που γνωρίζουν. Η πρώτη βόλτα στη Νάπολη γίνεται στα στενά του ιστορικού της κέντρου, που έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Τα γραφικά δρομάκια, οι μεγαλοπρεπείς εκκλησίες, τα μικρομάγκασα, οι παραδοσιακές πιτσαρίες και οι υπόγειες στοές θα σε συνεπάρουν και ίσως σε κάνουν να χαθείς. Αλλά εδώ αυτό είναι και το ζητούμενο. Περπατώντας την πολύβουη Σπακανάπολη, τον κεντρικό στενό δρόμο που χωρίζει την πόλη στα δύο, θα βρεις σχεδόν σε κάθε γωνιά και ένα καλό λόγο για να σταματήσεις. Περιπλανηθείτε με τις ώρες, θαυμάστε και αγοράστε χειροποίητες παραδοσιακές φάτνες, η κατασκευή των οποίων αποτελεί τέχνη αιώνων στην Νάπολη. Η Νάπολη έχει ένα ξεκάθαρο μεσογειακό αέρα. Η ελληνική αποικία από τον 9ο αιώνα π.Χ. Η Νεάπολη, όπως ονομάστηκε στη συνέχεια, αποτελεί από την αρχαιότητα ένα αστικό κέντρο. Έτσι, στη Νάπολη, ο επισκέπτης ταξιδεύει στην αρχαιότητα, το Μεσαίωνα, αλλά και στην Αναγέννηση. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ιταλίας και το μέρος καταγωγής της πίτσας. Όσο για τους Ναπολιτάνους, μπορεί να μην μιλάνε καλά αγγλικά, αλλά είναι πολύ φιλικοί και σε κάνουν να νιώσεις κομμάτι της πόλης. Ξεχωριστή εμπειρία αποτελεί και η επίσκεψη στο συγκρότημα της Σάντα Κιάρα. Την παράσταση κλέβει ο γαλήνιος κήπος, διακοσμημένος με πλακίδια του 18ου αιώνα, ζωγραφισμένα στο χέρι, με βασικά χρώματα το μπλε και το κίτρινο, που αναπαριστούν τοπία της Καμπανίας. Από την πρώτη στιγμή που θα περάσεις την πόρτα του μοναστηριού, θα μείνεις να κοιτάς τα υπέροχα ψηφιδωτά, στα παγκάκια, τα περβάζια, τους τοίχους και συνεχίζοντας προς τα μέσα τα εντυπωσιακά περιστήλια. Σίγουρα δεν μοιάζει με καθολικούς ναούς. Ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι έχει σχεδόν καταστραφεί από μια πυρκαγιά το 1943, αλλά αποκαταστάθηκε με ιδιαίτερη προσοχή και λεπτομέρειες, ώστε να είναι παρομοιότυπο με το πρωτότυπο. Αξίζει να το επισκεφτείτε, να πάτε πρωί για να αποφεύγετε τις ουρές όπως κάναμε και εμείς και βγάζετε φανταστικές φωτογραφίες. Αποτελεί πραγματικά μια όαση. Πίσω από τα τείχη έχει τόση ηρεμία, η κήπη, τα συντριβάνια μου φήμισαν πάρα πολύ την μαυριτανική αρχιτεκτονική. Αυτό που για μένα έκανε πραγματικά ξεχωριστή την Νάπολη είναι η ισπανική συνοικία. Είναι μια πόλη που τη λάτρεψε ο Μαραντόνα. Φυσικά, είτε είστε φίλοι του ποδοσφαίρου, είτε όχι, αξίζει να επισκεφτείτε την πλατεία του Ντιέγο που βρίσκεται στην ισπανική συνοικία, όπου δεσπόζει ένα τεράστιο γκράφιτι, το οποίο είναι εκεί για να υπενθυμίζει σε όλους ότι οι ντόπιοι τον θαυμάζουν σαν θεό και θέλουν να τον κρατήσουν ζωντανό
μέσα από τις αναρρύθμιστες φωτογραφίες και τις σημαίες που βρίσκονται κυριολεκτικά παντού. Το ταξίδι στην Νάπολη είναι μια ευχάριστη μελωδία την οποία σιγοψιφερίζεις για καιρό αφού επιστρέψεις από εκεί. Το ταμπεραμέντο της και η μοναδική ατμόσφαιρα θα σε παρασύρουν και θα σε κάνουν να θέλεις να επιστρέψεις με την πρώτη ευκαιρία.